Μαζί μας είναι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, υποψήφια βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία. Προσέχω, προσέχω. Βλέπεις ότι είμαι πολύ προσεκτικός. Είναι ο κύριος Πάνος Σκουρλέτης, υποψήφιος βουλευτής επικρατείας με το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, δεν χρειάζεται σταυρό. Λοιπόν, και η κυρία Φόφη Γεννηματά, υποψήφια βουλευτή στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας με το ΠΑΣΟ. Καλή σας ημέρα. Παραμένει ο Αντώνης Δελατόλας. Παραβρίσκουμε και χαιρετίζουμε. Εκδότης ημέρας στο Βοντίκι. Να μιλήσουμε για μιλήσουν. Η μάχη γίνεται για τον Σταυρό, κύριε Παπαγιάννη. Να πω καλημέρα και στη Μελβούρνη που μας βλέπουν από τη μακρινή Αυστραλία, γιατί είναι εκεί πέρα ο Ανδρέας και ο Ισίδωρος και μας βλέπουν και μας παρακολουθούν. Με όλη μας τη χαρά. Πέρα από την προσωπική μάχη την οποία δίνει κάθε υποψήφιο. Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι έχουν ανάγκη από σταυρό και όποιος λέει το αντίθετο, νομίζω ότι δεν είναι και τόσο ειλικρινής. Πείτε μου ειλικρινά, κινδυνεύουμε εάν δεν επικρατήσετε εσείς. Θα ρωτήσω, ανάλογη θα είναι η ερώτηση και στον κύριο Σκουρλέτη, κινδυνεύουμε αν δεν επικρατήσει η Νέα Δημοκρατία και από τι κινδυνεύουμε. Αν επικρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, εγώ κύριε Παπαδάκη προσωπικώς απεχθάνομαι την κινδυνολογία. Και θέλω πάντοτε να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, δεν θέλω να το βλέπω μισοάδιο. Από εκεί και πέρα κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει ένα ατύχημα, έτσι τουλάχιστον όπως παρουσιάζονται οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Μπορεί να τις αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να τις προσαρμόσει στην πραγματικότητα. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Αλλά έτσι όπως παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή, είναι θέσεις οι οποίες είναι εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Ποια είναι πιο επικίνδυνη για εσάς, γιατί. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα πάρω, κύριε Δελατόλα, τι λέω εγώ. Θα σας πάρω. Μία θέση του ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να μας βάλει εκτός. Ναι, θα σας πάρω τη δήλωση του κυρίου Βαρουφάκη. Ο κύριος Βαρουφάκης εχθές, διακεκριμένος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι αν η διαπραγμάτευση δεν προχωρήσει, τότε μπορεί να υπάρξει ο ξαφνικός θάνατος. Είναι καλύτερα, μάλιστα, είπε ο ξαφνικός θάνατος. Εμένα οι ξαφνικοί θάνατοι δεν μ' αρέσουν. Λίγο καινούριο είναι για να εκφράζει όλο το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τέλος πάντων το είπε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν επέλεξα εγώ το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι το επέλεξαν. Εγώ λοιπόν λέω το εξής, ότι σήμερα η Ελλάδα είναι μέσα σε ένα πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα το οποίο το πληρώσαμε με αίμα και δάκρυα, με μεγάλο κοινωνικό κόστος, εσείς κύριε Παπαδάκη κάθε μέρα το λέτε. Και είναι έτσι τα πράγματα. Πράγματι, σήμερα έχουμε ένα 200 ανέργους, έχουμε μια μεγάλο πρόβλημα σε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Τι τους λέμε όμως για το αύριο? Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Τους λέμε για το αύριο ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτό το πρόγραμμα πλέον πολύ ελαφρύτερο, διότι βγαίνουμε από το μνημόνιο, θα τελειώσουμε την αξιολόγηση και από εκεί και πέρα τα καλύτερα είναι μπροστά, ότι κάθε μέρα θα είναι καλύτερη. Δεν θα έχουμε μαγικά ραβδιά, δεν θα πατήσουμε κουμπιά, αλλά με πρόγραμμα θα μείνουμε σε μια σταθερότητα. Αυτό τουλάχιστον τους λέω εγώ. Το από πρόγραμμα άλλη του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να είναι ένα πρόγραμμα που ενδιάται μια σταθερότητα. Γιατί ένα πρόγραμμα μόνο της Νέας Δημοκρατίας? Όχι, όχι. Καταρχήν δεν υπάρχουν αποκλειστικότητες, κύριε Δελατόλα, αλλά να μιλήσουμε με νούμερα. Άρα, εγώ χαίρομαι. Και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ λέει θα πάμε και θα το καταθέσουμε και θα συμφωνήσουμε. Εντάξει. Μετά από διαπραγμάτευση. Ωραία. Δεν είναι λογικό αυτό? Όχι. Γιατί? Να σας πω γιατί δεν είναι λογικό. Γιατί λέει από την αρχή ότι αρνείται το πλαίσιο. Αρνείται το πρόγραμμα, το πλαίσιο δηλαδή, στο οποίο έχει θέσει η Ευρώπη. Τώρα, εάν αύριο την Τρόικα την ονομάσουν Τετράικα ή την ονομάσουν οτιδήποτε άλλο και θέλουν να βρουν μια συμφωνία, με γεια τους, με χαρά τους. Αλλά εγώ χαίρομαι που είναι εδώ ο κύριος Σκουρλέτης, που είναι η γνήσια φωνή του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην κάνω χρήση έτσι αλωνών. Να μου δώσει μια απάντηση και να μου πει αυτά τα 10-12 δισεκατομμύρια τα οποία υπόσχονται στη Θεσσαλονίκη, από πού θα έρθουν τα χρήματα αυτά? Διότι όταν λες, και θέλω να τους πάρω τις μετρητής, ότι δεν θα έχω παρά ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, ότι δεν θα μπω στη λογική των ελλημάτων, ότι δεν θα μπω στη λογική των δανείων, αλλά τάζω 12 δισεκατομμύρια. Δεν θα πρέπει προηγουμένως 12... και εσείς όμως να διαβεβαιώσετε τον Νικόλαο ότι έχετε τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να μειώσετε τον έμφυα, ο οποίος έχει γονατίσει τον Νικόλαο. Να μην κόψετε το ΕΚΑΣ από τις συντάξεις. Να μην γίνει η αναπροσαρμογή των συντάξεων με τέτοιο τρόπο που θα στοιχήσει στους συνταξιούχους. Να μην αυξηθεί ο φόρος στα φάρμακα και στα τρόφιμα. Να μην έχουμε αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά. Δεν πρέπει κι εσείς να μας πείτε από πού θα βρείτε τα λεφτά ή αν δεν πειθαρχήσετε σε αυτό που μέχρι προχτές στη διαπραγμάτευση λέει το Μέγερ Καρδούβελη. Να πω δύο πράγματα. Εμείς αυτά τα οποία είπαμε, τα είπαμε με το σταγονόμετρο, κύριε Παπαδάκη. Αυτά, είδατε, εγώ δεν είπα παραπάνω. Είναι λίγα πράγματα τα οποία είναι εφικτά,
από ένα προϋπολογισμό ο οποίος εμφανίζει αυτή τη στιγμή ένα πλεόνασμα, από μια ανάπτυξη που στη... δεν υπάρχει, δεν το λέει τώρα, το λέει ο κάθε διεθνής οργανισμός, ότι υπολογίζεται ότι αν όλα πάνε καλά στην Ελλάδα θα έχουμε 3% ανάπτυξη. Αυτά λοιπόν τα λίγα που έχουμε πει, δηλαδή τη μείωση του ένφια, τη μεταφορά του ένφια στην αυτοδιοίκηση, τώρα σας μιλάω παλιός δήμαρχος Αθηναίων, πάρτι κάνουν οι αυτοδιοικητικοί με αυτή την προοπτική, γιατί δεν θα χρειάζεται να είναι ζήτουλες από την κεντρική κυβέρνηση. Με ένα μετρημένο, μια μετρημένη μείωση συντελεστών, αναγκαία όμως, επανερχόμαστε στις ρίζες μας, κύριε Παπαδάκη. Η φορολογική πολιτική που ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι. Είναι το πολλά. Ξέρετε εσείς ότι εγώ έχω κάνει και τεράστια φασαρία γιατί γι' αυτό. Είναι ληστεία. Διότι είναι ληστεία. Συμφωνώ απολύτως. Μαζί τα λέγαμε. Μαζί τα λέγαμε και εγώ πήγα και στη Βουλή και μάλιστα μου έκανε εντύπωση τότε δεν με υποστήριξε και ο ΣΥΡΙΖΑ στη μείωση των αντικειμενικών αξιών. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί, αλλά τέλος πάντων. Η ουσία της υποθέσεως είναι ότι αυτό είναι εφικτό σήμερα. Δεν βγαίνουμε να πούμε ότι έχουμε μαγικά. Ούτε μπορώ εγώ να τάξω 12 δισεκατομμύρια στη γιαγιά, η οποία περιμένει. Μήνες, το είπατε αυτό ως κυβέρνηση, μετά ήρθε η Τρόικα και είπε πάρτε το πίσω. Ναι. Τι άλλαξε λοιπόν στο μεσοδιάστημα αυτό, κύριε Παπαδάκη? Δηλαδή τι άλλαξε από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο που λέγατε ήρθε η ώρα ελληνική λαέ να, να σου δώσουμε πίσω αυτά που σου πήραμε. Στη συνέχεια το πρόγραμμα που μας πάγωσε, που ήταν το πήγαινε έλα της Τρόικας, που έλεγε όχι κύριε, όχι. Εδώ έλεγαν αυτοί μέχρι και αυτό των 100 δόσεων να το καταργήσετε. Το email Χαρδούβελ το έχουν απορρίψει οι Τρόικανοι. Ναι. Θεώρησαν ότι ήταν light. Από την ώρα που μπήκε ο παράγων πολιτική αστάθεια μέσα στην οικονομική διαπραγμάτευση, μήνετε είχαμε τελειώσει, κύριε Παπαδάκη. Δεν υπήρχε. Εσείς και εγώ έχουμε διαπραγματευτεί στη ζωή μας. Η αιτία λέτε ότι ήταν η πολιτική αστάθεια. Έχουμε διαπραγματευτεί. Άπαξ και ο άλλος ο απέναντί σου και απέναντί μας είναι οι πιστωτές μας, έτσι. Εξαρτώμαστε από αυτούς. Όταν λοιπόν ξέρει ότι είσαι με την πλάτη στον τοίχο, όταν κάθε λίγο και λιγάκι έρχεται και σου λέει ναι, ξέρεις. Μάλιστα. Τώρα πρώτη, αν έρθει όμως οι εκλογές, θέλω να πάω 2 δισεκατομμύρια. Για να πάω αν έρθει το άλλο, θέλετε 3 δισεκατομμύρια. Είσαι τελειώμα, έχεις τελειώσει. Δεν μπορούσαμε να κλείσουμε την αξιολόγηση. Κύριε Σκουρέτη, θέλω σε εσάς. Για να έχει πρωτογενές πλεόνασμα η κυβέρνηση μας γονάτισε. Και λέει έχω πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο προήρθε από φορολογία, δεν προήρθε από ανάπτυξη. Εσείς έχετε ένα κοστολογημένο, όπως λέτε, πρόγραμμα για να αντιμετωπίσετε πάνω απ' όλα την ανθρωπιστική κρίση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και να μου απαντήσετε από πού θα βρείτε αυτά τα χρήματα, όχι όπως σας ρωτάει η Νέα Δημοκρατία, όπως σας ρωτάει ο δημοσιογράφος. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Για το ηλεκτρικό ρεύμα, για παράδειγμα. Στο λογαριασμό της ΔΕΗ που πληρώνετε, υπάρχει ένα κονδύλι που λέγεται ΙΚΟ. Είναι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Είναι τα χρήματα που παίρνει από το φορολογούμενο πολίτη το κράτος για να δίνει κοινωνικό, να έχει κοινωνικό τιμολόγιο ο φτωχός. Ξέρετε ποιος πληρώνει? Και ο φτωχός. Ο φτωχός που πληρώνει κοινωνικό τιμολόγιο πληρώνει και το χαράτσι του οίκο. Μήπως κάνετε κι εσείς το ίδιο? Δηλαδή μήπως στον φτωχό επιβάλλετε φορολογία για να του δώσετε στη συνέχεια κάτι επειδή είναι αδικημένος? Να απαντήσω σε αυτό το συγκεκριμένο που λέτε, γιατί έχει μια σημασία. Εμείς όταν προτείναμε στην Θεσσαλονίκη 300.000 οικογένειες να τους δοθεί το μίνιμουμ ποσό των 300 κιλοβατόρων. Είναι κακό αυτό, πρέπει το οποίο να είναι το ελάχιστο. Αυτό δεν φτάνει για να ζεσταθείς, είναι για να έχεις απλώς ρεύμα, φως, φούρνο, φούρνο κάποιες λίγες ώρες και ψυγείο. Δεν μπορείς να βάλεις ένα θερμαντικό. Δεν είναι πρωτοπόρο ιδέα, ότι συμβαίνει σε χώρες. Η χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο μέτρο μπορεί να προκύψει μέσα από την περικοπή ενός μέρους του ποσού που δίνεται για τις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μεταβατικά σε μια φάση. Όχι με αύξηση δηλαδή. Όχι βέβαια και όχι βέβαια να το πληρώνουν αυτοί οι οποίοι στοχεύει σε αυτούς που στοχεύει το μέτρο. Αντιλαμβάνεστε γιατί σας ρωτάω, γιατί αν είναι από τη μία... Δεν είπα αυτό, λέω για το λογαριασμό των δικών σας που μπορεί να έχετε πολύ αυξημένο και το πληρώνετε. Ναι. Όποιος έχει φωτοβολταϊκό θα πληρώνει. Τα ερωτήματα τα βάζει ο κ. Παπαδάκης και κυρίως τα βάζει η ζωή. Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία και σε αυτά πάνω πρέπει να απαντήσουμε. Δεν είναι, ξέρετε, πάντοτε ο διάλογος που κάνουμε στα τηλεπαράθυρα η πραγματική εικόνα. Εμένα μου έκανε εντύπωση σε αυτές τις εκλογές οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από μία αιμονή του Πρωθυπουργού στο να αρνηθεί μία απευθείας συζήτηση με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Και αυτό μου είναι αδιανόητο. Δεν μπορώ να καταλάβω ο άνθρωπος που ήταν επί 2,5 χρόνια στο τιμόνι αυτής της χώρας να αρνείται να απαντήσει, να δώσει
να απαντήσει σε κάποια εύλογα ερωτήματα που έχουν οι πολίτες. Θα τον κρίνουνε μεθαύριο. Βεβαίως ήταν σε απόλυτη συνέπεια αυτή του η στάση με ό,τι έκανε τα προηγούμενα 2,5 χρόνια. Διότι ήταν ο κατεξοχήν αρχηγός του πρώτου κόμματος, ο πρωθυπουργός, που δεν ερχόταν στις ώρες του πρωθυπουργού. Κρύφτηκε ο κύριος Σαμαράς. Μου έκανε πριν μια φιλοφρόνηση η κυρία Μπακογιάννη ότι είμαι η αυθεντική φωνή του κόμματος. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να το ανταποδώσω στην ίδια. Γιατί ειλικρινά δεν ξέρω αν η ίδια είναι αυθεντική φωνή του κόμματος. Γιατί το λέτε αυτό? Το λέω να σας πω. Για να κλείσω. Στο debate για να, ήταν, για να κλείσω. Πρώτον, γιατί για ήταν. Το, πρώτον για το φόβο ήταν, που λέτε ότι δεν. Όχι, και για να σας πω αμέσως το επόμενο. Άποψη. Να σας πω το αμέσως επόμενο. Όχι, ότι δεν είμαι εμείς σε Νέα Δημοκρατία δεν μου το αμφισβητείτε αυτό. Να σας πω αμέσως το επόμενο. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν δεν επέλεξε τον αδιαμεσολάβητο απευθείας διάλογο. Επέλεξε να κρυφτεί πίσω από ανακοινώσεις του κόμματός του, οι οποίες δεν κάναν τίποτα άλλο παρά να σπέρνουν τον δρόμο, να αναφέρονται κατά έναν τρόπο ο οποίος, εάν γινόταν από οποιονδήποτε άλλον πολίτη, θα παρενέβαινε η εισαγγελία. Ξέρετε, υπάρχει μια νομοθεσία που λέει ότι, για παράδειγμα, δεν μπορείς να διαρρέεις ψευδείς ειδήσεις γύρω από τη σταθερότητα του νομίσματος του τραπεζικού συστήματος. Δεν το λέω εγώ. Ρωτήστε όποιος θέλει, πάρτε έναν δικαστικό φίλο σας και απευθυνθείτε. Έχετε δει το τελευταίο σπότ της Νέας Δημοκρατίας? Αυτό που λέει μήνα-μήνα τι θα συμβεί. Δεν συμβαίνουν σε καμία άλλη ευρωπαϊκή δημοκρατία αυτά τα ζητήματα. Επιλέξανε λοιπόν, αντί να υπερασπιστούν την πολιτική τους, αν είχαν το σθένος, ας το κάνανε, να το 90% της προεκλογικής τους παρουσίας να αναφέρεται στο τι πρόκειται να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, ξέρετε, το μόνο που κάνουν. Το μόνο που καταφέρουν είναι να οργίζουν τους πολίτες. Θα τους τιμωρήσει ο ελληνικός λαός. Μήπως όμως ορισμένες περιπτώσεις. Θέλω να αναφερθώ λίγο στο πλαίσιο που είχε η κυρία Μπακογιάννη. Η πολυφωνία. Ένα πολύ η πολυφωνία, αν μου επιτρέπετε. Η πολυφωνία. Δεν είναι κακό μέσα στο κόμμα σας να υπάρχουν διαφορετικές φωνές. Δεν αναφέρομαι τώρα στην πολυφωνία. Έτσι. Αναφέρομαι στον τρόπο που πολιτεύει η Νέα Δημοκρατία. Ενισχύεται από απόψεις διαφορετικές επάνω στο ίδιο ζήτημα. Ακούστηκαν και πράγματα τα οποία ήταν ακραίες απόψεις. Και που ήρθατε στη δύσκολη θέση. Προσέξτε να δείτε. Εγώ σας κατάλαβα. Ήρθατε στη δύσκολη θέση να το διαχειριστείτε. Προσέξτε. Με μαεστρία βέβαια, αλλά. Άκουσα πριν από λίγο μία αναφορά στον κύριο Βαρουφάκη. Εμένα δεν μ' αρέσει όμως να γίνονται. Δεν αναφέρομαι στον κύριο Βαρουφάκη εγώ. Ναι, παίρνω το τελευταίο παράδειγμα που υπόθηκε εδώ πέρα. Δεν μ' αρέσει να αναφέρομαι επιλεκτικά σε μία συνέντευξη. Διότι τρεις γραμμές παρακάτω λέει ότι η αναφορά μου είχε έναν αλληγορικό χαρακτήρα. Μπορούμε να κάνουμε έτσι μια αντιπαράθεση? Εγώ θέλω επιχειρήματα. Μπορεί να λέει ο κύριος Σαμαράς ότι ο κύριος Τσίπρας θα είναι το ατύχημα που θα συμβεί. Εγώ του απαντώ όμως ότι το ατύχημα συνέβη στην Ελλάδα. Ήταν πρωθυπουργός επί 2,5 χρόνια. Και υπήρξαν και αίμα και δάκρυα. Με ποια προοπτική? Με ποια προοπτική? Για να κινδυνεύουν να μην γίνουν επιλέξιμα τα ομόλογά μας στις 2 η ώρα που συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Κουτού. Αυτή είναι η επιτυχία αυτής της πολιτικής. Πατήσαμε στα πόδια μας αφού ισοπεδώσαμε μια ολόκληρη κοινωνία. Βυθίσαμε την χώρα στην ύφεση. Χάσαμε θέσεις στο διεθνή οικονομικό καταμερισμό και τώρα είμαστε από μία κλωστή. Κρεμόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό πώς θα κινηθείτε τις πρώτες μέρες. Δεν λέω ούτε μήνες ούτε εκατομμύρες. Και συγκεκριμένα, για πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα φέρετε κάποια νομοσχέδια και ποια θα είναι τα πρώτα νομοσχέδια τα οποία θα φέρετε στη Βουλή? Θα κάνετε τις πρώτες επαφές και με ποιους θα είναι οι πρώτες επαφές? Κοιτάξτε να δείτε, δύο πράγματα έχουμε πει. Θα κινηθούμε σε δύο κατευθύνσεις. Το ένα είναι αυτό που αναφέρεστε, να αρχίσουμε να υλοποιούμε μία-μία τις δεσμεύσεις μας όπως τις παρουσιάσαμε, και αυτό που λέμε πρόγραμμα θα σας πω. Επαναπροσλήψεις. Πρέπει να κυρώσετε προηγούμενους νόμους. Μνημονιακούς. Αφορά κάποιες βασικές δεσμεύσεις που ανακουφίζουν τα πιο ευπαθή στρώματα. Έχουμε μιλήσει για την επαναφορά του κατώτου μισθού στα 751. Έχουμε μιλήσει για την επαναφορά του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων, της μετενέργειας. Έχουμε μιλήσει για την κατάργηση του έμφυα. Αυτό το οποίο τρομάζει όταν τα ακούει η Νέα Δημοκρατία. Τρομάζει διότι στοχοποίησε το μεγαλύτερο μέρος αυτής της κοινωνίας. Ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε ένα πολύ καλό χαρακτηριστικό ως χώρα. Έχουμε υψηλή ιδιοκατοίκηση. Και αυτό συνέβη σε αντιστάθμισμα ενός λειψού κοινωνικού κράτους που είχαμε. Το βοήθησε αυτό με τον ένα με τον άλλο τρόπο ο τρόπος που αναπτύχθηκε, αυτός ο στρεβλός τρόπος που αναπτύχθηκε αυτή η χώρα, να έχει ο καθένας ένα κεραμίδι. Και τώρα, δανειστές, και τώρα το πυροβολούν αυτό. Δύο-τρία βήματα που θα κάνετε. Δηλαδή, για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε αυτά δεύτερο που ακριβώς, το δεύτερο ακριβώς επίπεδο που θα είναι σε άμεση συνάρτηση, αν επιτρέπετε, κύριε Σκουμέτη. Άμεσα να ξεκινήσουμε την υπόθεση της πραγματικής διαπραγμάτευσης. Είναι σε άμεση συνάρτηση το ένα μετάλλο. Και επειδή η κυρία Μπακογιάννη την άκουσα πριν και την έχω ακούσει και άλλες φορές, λέει, εγώ από μεριάς της έχω διαπραγματευτεί πολλά πράγματα. Ακριβώς τα γνωρίζει λοιπόν ότι όταν διαπραγματεύεσαι και όταν ξεκινάει
μια πραγματική διαπραγμάτευση, όλα είναι πάνω στο τραπέζι. Με αυτή την έννοια, η μη αποδοχή δεν αφορά το ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά το μνημονιακό πλαίσιο. Με ποιο θα μιλήσετε, το μνημονιακό πλαίσιο δεν το αποδεχόμαστε. Η Τρόικα σας περιμένει. Περιμένει στη γωνία. Ποιο κόμμα θα δεν έχει. Δεν αφορά αυτή η συζήτηση την Τρόικα. Η Τρόικα δεν διαπραγματεύεται. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο. Πόσες φορές το έχουμε πει μεταξύ μας εδώ πέρα σε αυτή την εκπομπή. Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Αυτό είναι αλλά ίσως θα πρέπει να το επαναλάβουμε στον ελληνικό λαό τώρα. Υπάρχει καλός ή κακός μια διαπραγμάτευση η οποία έχει μείνει στη μέση. Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Με την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι πραγματική Πασό. Διαπραγμάτευση αυτό που. Άλλο δεν τη χαρακτηρίζετε εσείς έτσι. Εκείνοι έχουν πει ότι ξέρετε κάτι. Υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι σε εκκρεμότητα τα οποία πρέπει να τα συζητήσουμε για να τελειώνουμε. Εσείς θα μιλήσετε με το τεχνικό κλιμάκιο ή με ηγέτες της Ευρώπης. Μα προφανώς με τις πολιτικές ηγεσίες. Και με την Τρόικα της πείτε τέλος, τελειώσαμε. Θέμα πολιτικών αποφάσεων είναι τι θα γίνει με την Ελλάδα την επόμενη μέρα και τι θα γίνει με την Ευρώπη την επόμενη μέρα. Ποιος δεν έχει καταλάβει ότι η συζήτηση για την Ελλάδα, αφορά το μέλλον της ίδιας της Ευρώπης. Ποιος δεν το έχει καταλάβει. Θα κουβεντήσω εγώ μετά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν λέτε ότι τα πρώτα νομοσχέδιά σας είναι οι εκκρεμότητες που προέρχονται από αυτά τα οποία έχετε υποσχεθεί, επαναπρόσληψη, αδικό απολυμμένων, τα 751, 13η σύνταξη, το άνοιγμα της ΕΡΤ. Και αυτό είναι μέσα στις προτεραιότητες σας, έτσι. Βεβαίως. Αναπαράλληλα, επαφές. Τα ζητήματα του λαθρεμπόριου των καυσίμων. Εδώ είναι το ζητούμενο λοιπόν. Με τι λεφτά. Με τι λεφτά θα χτυπήσουμε το λαθρεμπόριο των καυσίμων. Η δόση δεν θα. Όχι. Θα σας απαντήσει ο κύριος Σούρλας πάνω σε αυτό. Έχει απαντήσει ο κύριος Σούρλας πάνω σε αυτό. Ακριβώς. Τον οποίο έχουμε καλέσει εδώ στην εκπομπή. Αν θυμόσαστε και το ποσό, να το πούμε, να το θυμίσουμε. Βεβαίως, εδώ στην αυτή εκπομπή θα έχει όλα. Σε αιτήσια βάση. Βεβαίως. Λέω για όλα αυτά, για όλο αυτό το πρόγραμμα. Με δεδομένο ότι θα σταματήσει η χρηματοδότηση. Μα το πρόγραμμα αυτό, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, δεν εξαρτάται από την χρηματοδότηση άρα. Που αυτή τη στιγμή παίρνουμε. Και εγώ θέλω απίστευτα, αλλά πραγματικά. Λοιπόν, εγώ θέλω να θυμίσω κάτι. Από αυτά, αυτό των πακτολώδης εκατομμυρίων που πήρε αυτή η χώρα, το μεγαλύτερο πρόγραμμα διάσωσης εντός εισαγωγικών που υπήρξε για ευρωπαϊκή χώρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τι πήγε για τη χρηματοδότηση αυτών των αναγκών, τίποτα. Τίποτα. Έχουμε ένα ανακυκλούμενο χρέος το οποίο διωγγώνεται. Αυτή είναι η αποτυχία αυτής της πολιτικής. Έχουμε τους δύο βασικούς μονομάχους, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Τους δύο εισαγωγικών. Έτσι. Αλλά προσέξτε, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από εσάς. Σας ξέρω από πολύ μικρό παιδί και σας εκτιμώ ιδιαίτερα. Και πάντα δυσκολεύομαι όταν σας έχω απέναντί μου, γιατί μου θυμίζετε τον πατέρα σας. Εδώ θα πρέπει να το πω. Είναι μια προσωπική έτσι, κατάσταση και θα πρέπει. Το ίδιο θα έλεγα βέβαια και στην τώρα για τον Παύλο, αλλά το ίδιο ισχύει. Δύο διαφορετικές ιστορίες, αλλά με δύο σημαντικά πρόσωπα. Προσέξτε, η Νέα Δημοκρατία ξανάρχεται στα ίσα της. Εγώ θα μιλήσω λαϊκά, όπως μιλάω κάθε μέρα με τον κόσμο. Το Πασόκ δίνει μάχη για αν θα είναι στην τρίτη θέση. Μάχη στην κυριολεξία θα δίνει στην τρίτη θέση. Δεν σας προβληματίζει αυτό. Με δεδομένο ότι ένα μεγάλο κομμάτι, σημαντικό κομμάτι, ή μικρό κομμάτι, αλλά σημαντικό, από το Πασόκ έφυγε. Θέλω με αυτό να ξεκινήσω. Κύριε Παπαδάκη, είναι πάρα πολύ λυπηρό. Με θλίβει βαθύτατα το γεγονός ότι το Πασόκ δεν δίνει αυτή τη μάχη ενωμένο. Διαφώνησα από την πρώτη στιγμή. Δεν υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες. Αν μας ακούσετε να συζητάμε, δεν θα βρείτε να λέμε τίποτα το διαφορετικό. Το γεγονός ότι η ηγεσία του Πασόκ, έστω και την τελευταία στιγμή, είπε ότι μετά τις εκλογές θα πάμε σε ένα συνέδριο του Πασόκ, ανοιχτό, δημοκρατικό, που θα συζητήσουμε τα πάντα, δεν άφηνε καμία βάση, καμία πολιτική νομιμοποίηση για να γίνει αυτή η κίνηση. Το Πασόκ έπρεπε να δίνει σήμερα τη μάχη της δικαίωσης. Γιατί όλοι σιγά σιγά έρχονται στα λόγια μας, κύριε Παπαδάκη. Όλοι ξεκίνησαν από 18 δις ισοδύναμα, από αποκατάσταση μισθών και συντάξεων, από χίλιες δυο υποσχέσεις στο παρελθόν, πέρασαν στην επαναδιαπραγμάτευση και μετά την επαναδιαπραγμάτευση ζήτησαν εκλογές, στο παρελθόν διπλές εκλογές, γιατί επιδίωκαν την αυτοδυναμία, 18% πήραν αρχικά στη Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο σκηνικό ακριβώς βλέπουμε να ακολουθεί σήμερα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Με μεγάλη ταχύτητα, με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, αντιγράφει τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Σαμαρά. Και σιγά σιγά έρχονται όλοι στα λόγια μας. Γιατί κανένας δεν παρουσίασε όλα αυτά τα χρόνια μία εναλλακτική πρόταση, ρεαλιστική, εφαρμόσιμη,
με μικρότερο κόστος από αυτό που έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός. Δεν μπορούσατε να την είχατε παρουσιάσει και έχει, κυβερνούσατε. Και έχει δηλαδή, πληρώσει πολύ μεγάλο κόστος. Κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Βενιζέλο να λέει ότι συναποφασίζουμε με τον κύριο Σαμαρά. Να ολοκληρώσω λίγο όμως, κύριε Βενιζέλο. Δηλαδή, αν έχει ευθύνη η κυβέρνηση αυτή, είσαστε κι εσείς μέσα. Να ολοκληρώσω λίγο για το θέμα του Πασόκ και θα σας πω και για το πλαίσιο. Πιστεύω λοιπόν ότι το Πασόκ θα πρέπει να δώσει τώρα τη μάχη της επιβίωσης. Διεκδικούμε αυτή την τρίτη θέση που μοιάζει να είναι πάρα πολύ λίγη για το Πασόκ και την ιστορία του και τη διαδρομή του. Όμως αυτή τη στιγμή σε αυτές τις εκλογές είναι θεωρώ πιο σημαντικό ποιος θα είναι το τρίτο κόμμα από το ποιος θα έρθει πρώτος. Και να εξηγήσω τι εννοώ. Εκτός αν είναι πολύ πρώτος και δεν έχει ανάγκη από ούτε από το δεύτερο ούτε από το τρίτο κόμμα. Σας πω, θα σας πω και γι' αυτό. Η άποψή μου είναι ότι καμία πολιτική δύναμη αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να σηκώσει μόνη της το βάρος της εξόδου από την κρίση ακόμα και αν είμαστε στο τελευταίο στάδιο γιατί δεν είμαστε στην αρχή. Μάλιστα. Με οριακές αυτοδυναμίες της τάξης του 33 ή του 36% δεν μπορεί κανένας να αντέξει έχοντας όλες τις άλλες πολιτικές δυνάμεις απέναντί του και όλη την ελληνική κοινωνία. Νομίζω ναι, ότι το ζητούμενο. Δεν μπορώ να το λένε αυτό. Αυτοί οι οποίοι εισηγήθηκαν, υποστήριξαν τον νόμο και μάλιστα τον ενίσχυσαν. Μην ξεχνάτε ότι από τις 40 έδρες τον πόνους πήγε στις 50. Και το ψήφισα εγώ, το ψήφισατε εσείς. Εμείς προτείναμε να αλλάξει. Δεν θα πρέπει. Προτείναμε να αλλάξει. Προτείναμε, κύριε Παπαδάκη, να αλλάξει. Προτείναμε. Δύναμη. Δεν είπε κανένα ότι δεν έχουμε. Αυξήσατε τον πόνους. Κανένας δεν έχει δίκιο. Γιατί εγώ συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ μαζί σας. Κανένας δεν έχει δίκιο. Είμαι η τελευταία που θα πω ότι δεν έχουμε κάνει λάθη σε αυτή την πορεία. Είναι προφανές και θέλω να σας πω κιόλας ότι όταν ήμουν πρόεδρος της ΕΝΑΕ με τους νομάρχες είχα εισηγηθεί και συζητούσαμε με τον τότε συνασπισμό και τον κύριο Κωνσταντόπουλο την απλή αναλογική. Δεν εισακούστηκα στο κόμμα μου, αλλά έτσι προχωράνε τα κόμματα. Σύμμαχοι με ποια, σε ποια κατεύθυνση ένα όταν λεπτό, δυόμιση ένα χρόνια λεπτό, είστε. Ο κύριος Παπανδρέου έκλεισε την πόρτα στην Νέα Δημοκρατία. Εσείς στην Νέα Δημοκρατία και στους δύο. Εγώ πιστεύω ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας και μια εθνική στρατηγική. Αυτό είναι που μας λείπει και επειδή αναφερθήκατε στον πατέρα μου, εγώ έχω αυτά τα βιώματα. Ξεκίνησε αρκετά δογματικός. Στην πορεία όμως και ιδιαίτερα όταν πέρασε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και τότε το 1993 αντιμετωπίζαμε παρόμοια προβλήματα. Σας πληροφορώ ότι ήταν ο υπέρμαχος ο άνθρωπος που σήκωσε τη σημαία της εθνικής συνεννόησης και της εθνικής στρατηγικής. Επιτέλους, αυτό είναι το ζητούμενο αυτών των εκλογών. Να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε οι πολιτικές δυνάμεις μεταξύ μας, να ισχυροποιήσουμε τη φωνή μας, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα για τη χώρα. Έτσι θα πείσουμε τον κόσμο, κύριε Παπαδάκη. Εάν καταλάβει ο κόσμος ότι ο κύριος Κουρλέτης, η κυρία Μπακογιάννη, εγώ και πολλοί άλλοι. Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε έναν οδικό χάρτη και να πούμε αυτά πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία για τη χώρα για να βγούμε οριστικά από την κρίση και να αρχίσουμε να χτίζουμε και την Ελλάδα που χρειαζόμαστε. Γιατί ακόμα και αν διαγράψουμε αύριο ως διαμαγείας όλο το χρέος, εάν δεν αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο, τις τρευλώσεις που υπάρχουν, σε λίγα χρόνια θα βρεθούμε ξανά στο ίδιο σημείο. Είναι στήρες αυτές οι αντιπαραθέσεις. Δεν έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο. Υπάρχει μια συμφωνία όμως, αυτό για να μην είναι μια. Δεν απαντήσατε όμως. Γι' αυτό υπάρχουν οι προγραμματικές συμφωνίες, για να υπάρξουν οι συνεννοήσεις. Και αν θέλετε, αυτό ζητάει ο κόσμος. Έχει δώσει σε κανέναν αυτοδυναμία όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπάρχει δυσαρμονία με το αίτημα του Έλληνα πολίτη που καταγράφεται σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτό δεν λέει. Συνεργαστείτε, δεν είναι το μήνυμα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, Αντώνη, βοηθήσέ με αν κάνω λάθος. Αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας και με τους μεν και με τους δε. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει και οι δύο να αναλάβουν τις ευθύνες τους και αυτό έπρεπε να είχε γίνει και το 2012. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλησε να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Ήταν το δεύτερο κόμμα και έπρεπε να ήταν μέσα. Καλούν δεξιά συνιστόσα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ταυτιστήκαμε. Δεν ταυτιστήκαμε. Δεν ταυτιστήκαμε. Δεν με ενδιαφέρει ούτε η μία συνιστόσα ούτε η άλλη συνιστόσα. Είναι πάντως ρεαλιστικό για τον ΣΥΡΙΖΑ να μπορεί να κάνει συνεργασία μαζί σας όταν 2,5 χρόνια σας είχε ταυτίσει με το Σαμαρά. Είναι λίγο δύσκολο. Για να είμαστε πρακτικοί, δηλαδή. Κοιτάξτε, οι συνεργασίες γίνονται στη βάση προγραμμάτων. Όλοι ξέρεις τι λένε. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι λένε ότι οπωσδήποτε δεν πρέπει να πάμε σε άλλη εκλογική αναμέτρηση. Όχι, ναι.
Τουλάχιστον εγώ αυτό. Η χώρα δεν αντέχει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Δεν ξέρω αν και ο κ. Σκουρλέτης συμφωνεί ότι δεν πρέπει να πάμε σε άλλη εκλογική αναμέτρηση. Και εσείς αυτό δεν λέτε. Θα το λύσει ο λαός με την ψήφο. Δεν το λένε όλα τα στελέχη αυτό. Δεν το ξεκαθαρίζουν όλα τα στελέχη αυτό. Υπάρχουν και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που λένε να δούμε τι θα γίνει το αποτέλεσμα, να το κρίνει. Θα το πούνε ίσως. Το ίδιο λέει και ο κ. Σκουρλέτης. Γιατί το βράδυ, γιατί όλοι εδώ στον Αντένα θα είσαστε. Με εξουσιοδότηση να σας πω ότι δεν θα πάτε πουθενά αλλού. Την Κυριακή το βράδυ θα είσαστε εδώ στο πρώτο τραπέζι μετά τις 7 με το άνοιγμα της κάλπης. Κύριε Παπαδάκη, να απαντήσω. Να κοιτάξω το πρωτογενές πλεόνασμα λιγάκι της εκπομπής και θα ξεκινήσω αμέσως μετά. Για σας. Πρωτογενές πλεόνασμα και επιστρέφουμε.